Χαίρετε λοιπόν, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, τα οποία και σήμερα δυστυχώς είναι άσχημα και εξαιρετική σημασία. Ας ξεκινήσουμε με κάτι απλό που ίσως να μην το βλέπετε και τόσο απλό, μιας και εμείς ζούμε ίδιες καταστάσεις, παρόμοιες καταστάσεις. Το 21,7% των Γερμανών έπεσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Μιλάμε για Γερμανία, έτσι. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας συνέτριψαν τη γερμανική οικονομία και πού είστε ακόμα, έχω να πω εγώ. Έχουμε ραγδαία πτώση του βιωτικού επίπεδου μέσα στη χώρα, κυρίως λόγω της απώλειας του ρωσικού αερίου. Η Γερμανία αδυνατεί πλέον να είναι ανταγωνιστική και σαν οικονομία έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα. Πριν λίγες ημέρες είχαμε δημοσιεύματα τα οποία είχαν να κάνουν με τη χώρα μας και ανέφεραν πως είμαστε οι τρίτοι σε ακρίβεια καταναλωτικών αγαθών σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό φαντάζομαι δεν περιμένατε κάποια έρευνα ή κάποιο δημοσίευμα να μας το πει. Το έχουμε νιώσει στο πετσί μας εδώ και πολύ καιρό. Πριν λίγες ώρες η Ρωσία απέτησε στον ΟΗΕ την άνευ όρων παράδοση της Ουκρανίας. Σκληραίνει η στάση της Ρωσίας απέναντι στους Δυτικούς και στην Ουκρανία. Πιο αναλυτικά ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βασίλη Αλεξέγεβιτς απέτησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την άνευ όρων παράδοση της Ουκρανίας προκειμένου να πάψουν οι επιχειρήσεις της Ρωσίας κατά του Ουκρανικού καθεστώτος όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε. Μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή στη στάση της Ρωσίας, καθώς μέχρι πριν λίγο καιρό ζητούσαν να κρατήσουν τα εδάφη τα οποία είχαν κατακτήσει στα ανατολικά της χώρας ώστε να υπογραφεί η οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Προσφάτως είχαν δηλώσει πως θα αρκεστούν σε αυτά τα οποία έχουν κατακτήσει συν την Οδυσσό και μόλις σήμερα δήλωσαν πως για να επιτευχθεί η οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει η Ουκρανία να παραδοθεί άνευ όρων. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Επομένως, θα συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι του τελευταίου Ουκρανού, όπως δηλώνουν οι Δυτικοί. Γάλλος στρατηγός, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Le Figaro, πολύ γνωστή γαλλική εφημερίδα, δεν απέκλεισε τον πόλεμο με τη Ρωσία. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της Γαλλίας, στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ζερόμ Γκουάσκ, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ ξεκινά τις ασκήσεις στα σύνορα της Ρωσίας για να αποτρέψουν τη Μόσχα να αισθάνεται ότι το Κίεβο είναι μόνο του. Αποτρέποντας τη Μόσχα, προετοιμαζόμαστε για όλα τα πιθανά σενάρια. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει γίνει για άλλη μια φορά απειλή για το ΝΑΤΟ και πλέον ταυτίζεται με τρομοκρατικές ομάδες. Δηλαδή, ο Γάλλος στρατηγός αντιστρέφει την πραγματικότητα. Το ίδιο άρθρο μιλάει για οργή των αναγνωστών της εφημερίδας, θεωρώντας ανοησίες τα όσα είπε ο Γάλλος στρατηγός και ότι δεν πιστεύουν την προπαγάνδα πως η Ρωσία θα προχωρήσει περισσότερο προς τα δυτικά, αποκαλώντας το ΝΑΤΟ απειλή για τον κόσμο και την ανθρωπότητα. Η πραγματικότητα βέβαια είναι πολύ πιο σκληρή από αυτή που αναφέρουν οι αναγνώστες της εφημερίδας. Το ΝΑΤΟ δεν είναι σκέτη απειλή για τον κόσμο. Ήδη έχει ξεκινήσει και καταστρέφει τον κόσμο εδώ και πολλές δεκαετίες. Όλοι αυτοί, από τους πολεμικούς στρατηγούς μέχρι τον τελευταίο κλόουν του Κιέβου, αρχίζουν να μας ενοχλούν. Φαίνεται να λένε οι ίδιοι. Στρατηγέ, καλύτερα να πας να ακολουθήσεις μια καριέρα στο στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δεν χρειάζεται να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήδη εργάζεται για αυτούς. Παίρνει το μισθό το δικό σας, τον πληρώνετε εσείς δηλαδή, για να εργάζεται για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δυστυχώς, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας σε σχέση με την Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά από μια συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, συζήτησε για τις συμφωνίες που έχουν κάνει, χωρίς βέβαια να αναφέρει ποιες είναι αυτές ακριβώς οι συμφωνίες. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ελληνικός λαός και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενημερώνονται από τον Ουκρανό πρόεδρο για τις συμφωνίες τις οποίες σύναψε η χώρα μας. Ο Ουκρανός πρόεδρος μάλιστα είπε ότι αυτές οι συμφωνίες ήδη έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται. Την τελευταία φορά που είχαμε στείλει μαζικά, πυρομαχικά, από αποθήκες οπλισμού της χώρας μας, πρώτα εστάλησαν τα όπλα και εκ των υστέρων, αφότου πήρε διάσταση το όλο θέμα και αποκαλύφθηκε κυρίως σε ειδησιογραφικά site του διαδικτύου, μετά πέρασαν τη συμφωνία μέσα από τη Βουλή. Θα δούμε κάτι παρόμοιο να συμβαίνει και τώρα, δηλαδή κατόπιν εορτής πρώτα να πράττουν και μετά να ενημερώνουν και να ζητάνε άδεια. Ή μπορεί αυτή τη φορά να είναι και τελείως διαφορετικά τα πράγματα, να μην ζητηθεί ποτέ η άδεια και απλά να το πράξουν. Πάμε να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση, η οποία έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, καθώς λίγες ώρες πριν ο Ισραηλινός στρατός και η Μοσάντ ενέκριναν τα σχέδια επίθεσης κατά του Ιράν. Δυτικές υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης δήλωσαν πως και το Ιράν ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ισραήλ. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower έπλευσε βόρεια μέσω της Ερυθράς Θάλασσας
και είναι πανέτοιμο να αναχαιτήσει ή να αποτρέψει τυχόν πυράβλους ή μη επανδρομένα αεροσκάφη που θα εκτοξευθούν από το Ιράν εν μέσω απειλών από την Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ. Γιατί μήπως τα προηγούμενα αεροπλανοφόρα και ο Αμερικανικός στρατός, ο οποίος έχει σπεύσει στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, ήταν για μερικούς Παλαιστινίους μαχητές? Ξέραμε πολύ καλά από την πρώτη στιγμή ότι εκεί βρίσκονται για άλλον. Το ποιος ήταν αυτός ο άλλος το βλέπουμε μόλις τώρα. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονται σήμερα για μία πιθανή επίθεση από το Ιράν και φυσικά για μία δική τους πιθανή επίθεση προς το Ιράν, αφού η Ισραηλινή ηγεσία κατανόησε ότι η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει από την πρόθεσή της να εκδικηθεί για την δολοφονία που είδαμε πριν λίγες ημέρες ενός στρατηγού και άλλων στρατιωτικών ακολούθων του Ιράν μέσα στο προξενείο τους στη Συρία. Επιπλέον, ο συντονισμός μεταξύ των ΗΠΑ και Ισραηλινού στρατού έχει αυξηθεί. Πηγή από την Wall Street Journal ανέφερε ότι μία επίθεση με προέλευση από το Ιράν στο βόρειο ή νότιο τμήμα του Ισραήλ αναμένεται εντός των επόμενων 2 ημερών. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ήδη οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει την ηγεσία τους και συζήτησαν σχέδιο επίθεσης, χωρίς όμως να έχουν λάβει την τελική απόφαση για το πού θα χτυπήσουν, πώς και σε τι βαθμό. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το ιρανικό σχέδιο περιλαμβάνει χτυπήματα στο Ισραήλ από πληρεξούσιες τρομοκρατικές οργανώσεις στο Ιράκ και τη Συρία με επιθετικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, δηλαδή να μην γίνει το χτύπημα μέσω του Ιράν αλλά μέσω άλλων κρατών, πάλι όμως από ιρανικές στρατιωτικές οργανώσεις. Ένα άλλο σχέδιο υπό εξέταση θα ήταν μια επίθεση σε Ισραηλινή πρεσβεία με έμφαση σε μια αποστολή σε μια από τις αραβικές χώρες, δηλαδή να απαντήσουν με το ίδιο νόμισμα στο Ισραήλ. Όπως και να έχει, έχει ληφθεί η απόφαση εκατέρωθεν να προχωρήσουν σε μεταξύ τους πολεμική αναμέτρηση, έχοντας φυσικά η μία πλευρά από πίσω τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η άλλη τη Ρωσία και την Κίνα. Όπως και να έχει, και οι δύο πλευρές είναι αποφασισμένες να κλιμακώσουν και να το φτάσουν σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Όπως και να έχει, ήδη έχουμε εμπλακεί εμείς στον πόλεμο σαν χώρα στην περιοχή, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και αν χειροτερέψουν τα πράγματα, το πιθανότερο είναι να εμπλακούμε και ακόμη περισσότερο. Γράψτε μου στα σχόλια την άποψή σας στο κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια από το Ιράν προς τη χώρα μας, και δεν εννοώ μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο. Ξέρουμε πολύ καλά την σύνδεση του Ιράν με τρομοκρατικούς θύλακες όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας μας σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο της Μέσης Ανατολής, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται σε στρατιωτικό, οικονομικό, τρομοκρατικό και διπλωματικό επίπεδο? Περιμένω να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.